ήταν στο σπίτι του, άνοιξε την πόρτα και έβγαλε ένα στοτόπερ και τον πυροβόησε όπως αυτό που σύμβηκε. Τραμάτισε τη μητέρα μου, που και αυτή μάλλον πήγαινε για να τη σκοτώσει, χωρίς να τον ξέρουμε, χωρίς να έχουμε καμία γνωριμία με αυτόν τον άνθρωπο. Σοκαρισμένος, λίγη ώρα μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, ο γιος του 79χρονου θύματος περιγράφει στην Κρήτη TV τον εφιάλτη που εκτυλίχθηκε στο σπίτι της οικογένειας στο κέντρο των Μυρών χθες το βράδυ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο δράστης πήγε στο σπίτι της οικογένειας του άτυχου άνδρα. Ανυποψίαστος, ο Κώστας Χατζάκης, παρότι ο 17χρονος εγγονός του προσπάθησε να τον αποτρέψει, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, αντικρίζοντας το φίτη του υπό την επίρρεια αλκοόλ, ο οποίος τον ρώτησε πως χρήματα του καταβάλει ως ενίκιο η πρώην σύζυγός του. Ο 79χρονος, μη γνωρίζοντας ποιον έχει απέναντί του, του είπε ότι δεν τον αφορά, απάντηση που πυροβότησε ένα δολοφονικό αμόκ χωρίς προηγούμενο. Ο 59χρονος έβγαλε το όπλο του και εκτέλεσε εν ψυχρό τον 79χρονο με τρεις σφαίρες. Σε αυτό ακριβώς το σημείο έπεσε νεκρός ο άτυχος άνδρας, ακριβώς έξω από την πόρτα του σπιτιού του, με τις σφαίρες να έχουν διαπεράσει το τζάμι και να έχουν μπει μέσα στο χώρο. Αμέσως μετά έστρεψε το όπλο εναντίον της 65χρονης συζύγου του θύματος. Η σφαίρα βρήκε τη γυναίκα στον ώμο, προκαλώντας της διαμπερές τραύμα. Αντιβρώντας αστραπιαία, ο 17χρονος τράβηξε μέσα στο σπίτι τη γιαγιά του και έκλεισε την πόρτα στο πρόσωπο του δολοφόνου, την ώρα που στο κατόφλι ξεψυχούσε ο παππούς του. Εγώ άκουσα τους πυροβολισμούς. Ήταν σε δύο φάσεις. Ήταν, νομίζω, τέσσερις. Έκανε μισό λεπτό με ένα λεπτό διακοπή και αρχίζουν οι άλλοι τέσσερις ή πέντε. Μετά από 2-3 λεπτά βγήκα, πήγα στο βεράντα εκεί, ήταν ο Χατζάκης ο Κωστής. Είχε πεθάνει, ήταν ακαριέως. Και η σύζυγός του είχε εδώ μία σφαίρα. Η μανία του δολοφόνου δεν σταμάτησε εκεί. Προχώρησε στην καρσονιέρα όπου βρισκόταν οι φίλοι του 17χρονου παιδιού, στρέφοντας το όπλο εναντίον τους. Οι σφαίρες διαπέρασαν τη γυάλινη πόρτα. Τα τρία παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς κατάφεραν να διαφύγουν σώα από την πίσω πόρτα του σπιτιού. Πυροβόησε και τα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε και άλλα θύματα. Μπορεί να είχαμε θύματα ακόμα περισσότερους. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήρθε με, δεν ξέρω, με θολωμένο μυαλό για κάποια ζήλια. Αν δεν είχα κλείσει την πόρτα εκεί από κάτω, στο σπίτι μου, μπορούσε να έχει βγει πάνω να χτυπήσει το κουδούνι, να σκοτώσει και εμάς και τα παιδιά μου και όλους. Το δράστη τον είδατε? Όχι. Αυτό είχε παρκάρει εδώ ακριβώς. Η διάρκεια ήταν περίπου 2 λεπτά. Τους πυροβολισμούς, μπαίνει στο αμάξι από ό,τι είπαν κάποιοι άλλοι που τον είδανε και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Το γνώρισε η σύζυγος του θύματος, τον γνώρισε ποιος ήταν. Σε κατάσταση αμόκ, ο δράστης, αφού εκτέλεσε εν ψυχρό τον 78χρονο άνδρα και τραυμάτισε τη σύζυγό του, κινήθηκε σε αυτό το χώρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι φίλοι του 17χρονου εγγονού του. Άρχισε να πυροβολεί στην κλειστή πόρτα, με τα σημάδια να είναι εμφανή στα τζάμια, καθώς και στους τοίχους του σπιτιού. Σε κατάσταση σοκ και η πρώην σύζυγος του δράστη, που διαμένει με το μικρότερο ανήλικο από τα τρία παιδιά τους. Υπάρχει πραγματικά τεράστια θλίψη σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία της περιοχής, και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι ένα γεγονός το οποίο είναι απόλυτα τραγικό. Τελείως άδικα. Δεν έχει αυτός καμία ανάμειξη. Ούτε τον ήξερε, ούτε τον είχε δει ποτέ του. Από ό,τι ακούω, όχι. Απλώς δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Δεν έφταιγε. Ναι. Λέω, αυτός είναι καλός άνθρωπος. Ήταν και εκεί που κοιμόταν, το σκότωσανε. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ιατροδικαστής καθώς και η σήμανση. 9 κάλικες βρέθηκαν συνολικά στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, οι οποίες διήρκησαν έως τα ξημερώματα. Ο 59χρονος βρέθηκε στο σπίτι του στα Καπαριανά Μυρών να κοιμάται σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με το όπλο στο χέρι. Στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν 2 γεμιστήρες, 69 φυσίγκια και 2 μαχαίρια. Ο πρώην καθηγητής φυσικής αγωγής, αγρότης και αποσταγματοποιός σήμερα στο επάγγελμα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία που περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας για το θάνατο του Κώστα Χατζάκη και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 4 ακόμα ατόμων. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.